ψυχίατρα. Τα μου χρόνια είναι δυσδιάγνωστα. Ενώ με αυτό για μένα δυσδιάγνωστα, γιατί έχω ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Συνειδητά ή ασυνείδητα, πάντως έχουν πάει περίπατο. Μερικές φορές και ολόκληρες χρονιές. Δεν έχω πολλά να πω. Και νομίζω ότι τα παιδικά χρόνια, εκτός και αν είναι, αν συμβαίνει κάτι υπερβολικό, δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Το ότι είμαι παιδί χωρισμένων γονιών, ας πούμε, χιλιάδες παιδιά είναι χωρισμένων γονιών. Αυτό που πρωτοθυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια είναι η αγάπη μου, μια αγάπη παράλογη και δεν μπορούσα και να βρω από πού βγήκε, γιατί ούτε από τη μεριά του πατέρα μου, ούτε από τη μεριά της μάνας μου διάβαζαν. Στο σπίτι δεν υπήρχε βιβλιοθήκη. Ξαφνικά τους βγαίνει ένα παιδί που ζητάει με τα μανία να διαβάσει προσχολικά βιβλία, πέραν των σχολικών. Σχεδόν σε απελπισία ήρθανε. Δηλαδή στο τέλος καταλήξαμε να νοικιάζουμε από το βιβλιοπωλείο βιβλία, γιατί τα διάβαζα αυθημερών και τα επέστρεφε με πληρώνοντας το μισό, ας πούμε, από ότι αν τα είχε αγοράσει η μητέρα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν ένα παιδί χωρίς παιχνίδι. Λύσαγα στο παιχνίδι, λύσαγα στο ποδήλατο, λύσαγα στο ποδόσφαιρο με αγόρια. Θα μπορούσε να με πει κανείς αγοροκόριτσο. Δηλαδή μέχρι τα 16, εκεί που πρώτη φορά ερωτεύτηκα ένα αγόρι, η μητέρα μου ήταν σίγουρη ότι θα έκλαιγε, θυμάμαι, ότι θα καταλήξω στη φυλακή. Η άλλη λύπη που της έδωσα ήταν όταν με είδε να γράφω με μανία. Ήταν πολύ διακριτική, δεν με ενοχλούσε. Απλώς ενδιαφέρθηκε να μάθει αν θα βγάλω λεφτά από αυτό που κάνω. Και όταν πήρε την απάντηση, την αρνητική απάντηση, κούνησε λυπητερά το κεφάλι της και βγήκε από το δωμάτιο. Τώρα, πώς έπλεξα να την πεις. Νομίζω όλοι έχουμε μια... όλοι πρέπει να βρούμε το κανάλι, ένα κανάλι, μέσω του οποίου να διοχετεύσουμε την ευαισθησία μας. Για άλλον είναι το πεζό, για άλλον είναι το θέατρο, η ποιήση, για κάποιον μπορεί να είναι το ταξίδι στο διάστημα. Θέλω να ελπίζω ότι το πλείστο των ανθρώπων έχει ευαισθησία. Τώρα, το πρώτο μου βιβλίο που σχεδόν το έχω, φοβάμαι να το ξαναδιαβάσω, μου έδωσε μία και μόνο χαρά ότι γνώρισα κάποιους ανθρώπους που μέσα από αυτή τη μετριότητα που ήταν διέκριναν ψήγματα ταλέντου και είχα την τύχη να γνωρίσω ανθρώπους όπως ο Σαχτούρης, ας πούμε. Δηλαδή δώσανε σημασία σε ένα μοιράκιο και λίγο πήρα πάνω μου. Αλλά η ασχολία μου τότε με την ποιήση ήταν καθαρά ιδιοτελής. Δηλαδή είχα μια ερωτική απογοήτευση, κάθισα να γράψω βήματα. Δεν είναι έτσι. Η ποίηση έχει τις απαιτήσεις της. Η ποίηση άρχισε να με ενδιαφέρει σοβαρά από τότε που κατάλαβα ότι έχει αντιρρήσεις.
Το ευτύχημα είναι, σπούδασα νομική, όπως ξέρετε, δηλαδή πήγαινα, με ενδιαφέρει η κλιματολογία, δεν είχα φιλοσοφία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το ευτύχημα είναι ότι πολλές από τις αντιρρήσεις που έπαιρνε, τις δεχόμουν. Είχα θάρρος, το θάρρος να τις δεχτώ. Δηλαδή, αφού ξεφορτώθηκα τον καημό μου με την ερωτική απογοήτευση, μετά άρχισε η ισότιμη σχέση με την ποιήση. Για την ποιήση έχουν υποθεί χιλιάδες ορισμοί. Για μένα δεν είναι ούτε αυτό που απουσιάζει από τη μετάφραση, ούτε αυτό ανάμεσα στις ιδέες, ούτε το τοκούσι των πραγμάτων, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα είναι ότι η ποιήση μπορεί να σου τσακίσει τα κόκαλα για μία λέξη, αν την πάρεις σοβαρά. Δηλαδή, να ψάχνεις μία λέξη τετρασύλλαπη προπαροξύτωνη επί μία εβδομάδα. Και να περνάνε, γιατί υπάρχουν χιλιάδες, ένα επίθετο προπαροξύτωνο τετρασύλλαπη. Και να περνάνε και να περνάνε και αυτό χάνεται απροπώς στην εντάφραση. Αυτό χάνεται στην εντάφραση. Δεν υπάρχει το προπαροξύτωνο. Δεν υπάρχει και το τετρασύλλαπο. Ο ρυθμός χάνεται στην εντάφραση. Λοιπόν, αλλά όταν επιτέλους το βρίσκεις στη γλώσσα σου, η ποίηση είναι, ασχολείται με τη γλώσσα και με το χρόνο, γι' αυτό και οφείλει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του καιρού της, να την πάρει και αν μπορεί να την κάνει καλύτερη. Όταν το βρίσκεις αυτό το τετρασύλλαβο λοιπόν, πηδάς από τη χαρά σου. Και εγώ πήδηξα από τη χαρά μου. Και ήταν ένα τετρασύλλαβο που παροξέτει ένα παιδί. Κάθε φορά που τελειώνω ένα βιβλίο, αφήνω μια διετία να περάσει. Φοβάμαι την επανάληψη. Ενώ δεν έχω αντίρρηση όταν οι ποιητές επαναλαμβάνονται, ο Σαχτούρης που έφερα ως παράδειγμα, έγραφε το ίδιο στυλ. Εμένα με έπιανε η ανάγκη της, η περιέργεια, το θράσος, η τόλμη, δεν ξέρω, να πηγαίνω κάπου τελείως διαφορετικά. Αυτό και έκανα. Για να μπορέσω να το κάνω όμως, άφηνα να περνάει πάντα τουλάχιστον μια διετία ανάμεσα στο ένα βιβλίο και στο άλλο, χωρίς να γράφω. Αν ήμουν ευτυχισμένη, μπορεί να μην έγραφα καθόλου. Νομίζω ότι η ποίηση χρειάζεται μοναξιά, μια έρευνα μοναξιά. Πρέπει από κάπου να τραφεί. Δεν μπορεί να τραφεί από την ευτυχία. Είναι σαν να προσπαθείς να φωτογραφίσεις, να τραβήξεις βίντεο το φως της Σαντορίνης. Δεν βγαίνει. Τώρα, το τι σκέφτεται κανείς ή το πώς θα ήθελε να γράψει, τι έχει σκοπό να γράψει, τι νομίζει ότι έγραψε. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το ποίημα, η σάρκα του ποίηματος, το ποίημα. Είμαι λιγάκι απεσιόδοξος άνθρωπος βέβαια, πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα σαρώσει ο χρόνος, γιατί γράφουμε. Γράφουμε για να ζήσουμε 3-4 χρονάκια μετά το θάνατό μας. Ενώ και πάλι δεν το ξέρουμε. Κρίμα. Απεχθάνομαι τις
συζητήσεις, τις μεγάλες συζητήσεις, την ποιήση, γιατί ξέρετε, πασχίζει κανείς να γράψει, να βρει μια λέξη και μετά του ζητάνε να την εξηγήσει αυτή τη λέξη. Έχει τραβήξει το διαολό του να βρει μια λέξη και μετά του ζητάνε να τους πει ακριβώς τι λέει αυτή η λέξη. Ή υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Μερικές φορές ούτε εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Επίσης, το μόνο που έχω βρει άλλο που μπορώ να κάνω είναι το θέατρο. Γιατί σε κάποια σημεία πιστεύω ότι μοιάζει με την ποιήση. Το θέμα της οικονομίας, η πολυλογία, αυτό μάκρος, η πολυλογία δεν αρμόζει σε καμιά από αυτές τις δύο τέχνες. Θαυμάζω επίσης το διήγημα, αν το γνωρίσω κάτι παραπάνω το διήγημα, είναι γενικά το short, του σύντομου. Και συγγραφείς που αγαπώ είναι ο Λιγογράφη. Αυτά. Δεν μ' αρέσει να απαντώ, δεν παρουσιάζω τα βιβλία μου, δεν έχω κάνει ποτέ παρουσίαση βιβλία μου. Ούτε να ακούω τι λένε οι άλλοι, ότι έχουν εισπράξει. Πιστεύω ότι ο ικανός αναγνώστης, ο επαρκής αναγνώστης μάλιστα, έχει τα ίδια δικαιώματα με μένα. Εγώ είχα αυτό στο νου μου, αυτό στο μεταφράζει, χωράς ένα ποίημα, στο τέλος, κατά τη γνώμη μου, είναι φανερό ότι η συνομιλία γίνεται με ένα πεθαμένο. Μια φίλη μου δεν το πήρε είδηση. Αλλά της πέρασε η συγκίνηση όταν της εξήγησε ότι είναι φανερό ότι είναι πεθαμένος ο άλλος, μια πεθαμένη φορά. Λοιπόν, το θέατρο. Να, και εκεί έχω βάλει το χεράκι μου. Και είχα την τύχη στο θέατρο τέχνης να φιλοξενηθεί το πρώτο μου θεατρικό με την Πιταχή και τον Κουλιουμτσί. Άλλες εποχές. Συνήθως αυτά τα λένε οι γέροι, λένε άλλες εποχές, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Πάντως ήταν άλλες εποχές, να στέλνεις το βιβλίο ένα πράγμα σε κάποιον και να σε παίρνει τελείως άδωρα και να σου λέει θα τα ανεβάσω τον χρόνο. Μην νομίσετε ότι είναι αθώος κόσμος οι ποιητές, δεν είναι. Γίνονται και μέσα στο χώρο το καλλιτεχνικό και το ποιητικό, έστω το θεωρούμε έτσι ίσως πιο αθώο και πιο αγνό, τέρατα. Η φιλοδοξία του ανθρώπου, η απιστία του ανθρώπου, είμαι σίγουρη ότι θα καταστρέψει τη φύση, ελπίζω να μην καταστρέψει την τέχνη και δεν ξέρω ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα έρθει μετά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Μερικά ποίηματα που έχω γράψει τα κοιτάω ξανά και λέω πώς το έκανα αυτό. Άλλοτε είναι θαυμαστικό το πώς το έκανα αυτό. Και μπα, δεν θα ξαναγράψω κάτι τέτοιο. Και άλλο και είναι απαξιωτικό κάπως. Και λέω πώς την πάτησα εδώ. Γιατί αυτό λίγο μπορούσε λίγο να πάει λίγο παραπέρα. Αλλά ούτε αυτό έχει σημασία, ούτε ένα θεωρώ. Δεν βγάζω δεύτερη έκδοση ένα θεωρημένη. Είναι εκεί με το ελάττωμα, όπως και εγώ. Θα σας διαβάσω μερικά ποιήματα. Θα διαβάσω από 2-3 διαφορετικές συλλογές για να επιβεβαιώσω αυτό που αρχικά είπα, ότι έχω τη λόξα να πηδάω από το ένα ύφος στο άλλο.
ξεκινάω ένα βιβλίο που αγάπησα πολύ. Δεν του έδωσαν πολύ σημασία, παρά μόνο οι γυναίκες, ενώ εμπνευσμένο από ένα έργο του Χάνκε, δηλαδή η αριστερόχερη γυναίκα, παίχτηκε και στην Ελλάδα. Ο Χάνκε είναι ένας συγγραφέας που με ενδιαφέρει πολύ. Στην οθεσία δικιά του και έπαιζε εκείνη προμερή ηθοποιός που είχε έρθει και στην Αθήνα επί Μερκούρια, δίνει τον αθηνικό το όνομά της. Λοιπόν, τυχογραφία. Σώζεται η αρχή από τους μυρούς σε άτομο γαλάζιο. Τμήμα ποδιού ακόσμητο προς τα αριστερά και τμήμα απολύξεως φορέματος. Στο δέρμα διακρίνονται γραμμές κυρίως οξυχώρητες. Ο χώρος του λαιμού διακόπτεται από τον αριστερό βραχίωνα που φέρεται προς τα επάνω, ενώ μονάχα το δεξί στήθος δηλώνεται με ελαφρά καμπύλωση. Από το κάτω μέρος του προσώπου λείπει το μεγαλύτερο κομμάτι. Κόκκινα τρίγωνα ή τόξα σ' όλο το άσπρο του βολβού. Σώζεται επίσης η κορδέλα των μαλλιών και η στροφή του σώματος που ασφαλώς προϋποθέτει ανάλογες κινήσεις των χεριών. Λείπει το έδαφος του έρωτα. Το μότο σε αυτό το βιβλίο και η έμπνευση που διατρέχει νομίζω και όλο το και το έργο του Χάνκε και το βιβλίο αυτό είναι το εξής, είναι δύστιχο. Σε όλες τις πράξεις γύρευε τον εαυτό της. Κανείς δεν πρέπει να της έχει εμπιστοσύνη. Και διαβάζω και το τέλος. Είμαι στην αρχή της ζωής μου και είμαι έξω στο φως. Έχουν περάσει χρόνια από τότε και προσπαθώ να ρουφήξω το άσπρο. Μόνο το φως χρειαζόμουν. Ύστερα, σκέφτηκα, θα σταματήσω να κάνω αυτόν τον θόρυβο. Αν σταματήσω να κάνω αυτό το θόρυβο, θα ακούσω κάτι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά είμαι σίγουρη και αυτό μου συμβαίνει συχνά. Μου συμβαίνει συχνά εκεί που κάθομαι και σκέφτομαι, αλλά δεν είναι καθόλου αυτό. Καθόλου κάτι που σκέφτομαι, αλλά αυτό με βοηθάει. Με βοηθάει να μην έχω το νου μου, να μην περιμένω τίποτα. Γιατί τότε τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβεί, εκτός από κάτι που ήδη το ξέρω. Και τι ξέρω εγώ, τι ξέρω. Ανάμεσα, το βιβλίο είναι χωρισμένο σε ένα μέρη, ανάμεσα υπάρχουν μικρά ποιήματα, είναι σαν σύριαλ, ας το πούμε έτσι. Άλλο ένα, δισέλιδος. Ήρθε κοντά του τρέμοντας, ώσπου φτάνει, φτάνει και ας πεθάνει καθένας μόνος του. Τρία ολόκληρα λεπτά προτού ουρλιάξει. Καθισμένη στο κίτρινο φως ενός προχωρημένου απογεύματος, η θάμνη χρυσή, ό,τι δεν αγαπούσε έλειπε, έμεινε εκεί ακίνητη τρία ολόκληρα λεπτά προτού ουρλιάξει. Όταν την ταρακούνησαν, απάντησε. Την επόμενη φορά θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον. Την αγαπήσω αν χρειαστεί. Αυτά είναι το δικό της. Ο κινηματογράφος είναι έμπνευση για μένα. Όπως έμπνευση είναι και το εικαστικό.
Προσπαθώ να κάνω τις εικόνες λέξεις πολλές φορές και όχι από τις λέξεις εικόνες. Λοιπόν, βέβαια εκεί καταλήγουμε, κάνω από τις λέξεις εικόνες. Ελπίζω. Ρόδινος φόβος. Δεν είναι ο κόσμος τίτλος. Αυτό πήρε το βραβείο και όταν πήρε το παιδικό βραβείο χάρηκα για τα χρήματα, αλλά βρήκα την ευκαιρία να πάω ένα ταξίδι, λατρεύω τα ταξίδια, αλλά εκεί που έκλωψα είναι ότι όταν πήρα ένα σημείο με το μύθο το Σαφτούρι που είπε ότι εδώ μέσα υπάρχουν μερικά από τα καλύτερα ποίηματα που έχει διαβάσει. Αυτό με συγκίνησε. Το βραβείο τώρα δεν μπορεί, πιστεύω ότι το βραβείο, τα λέμε. Λοιπόν, στρίβω το τσιγάρο. Και αυτό είναι χωρισμένο. Τα ταξίδια είναι μια ενότητα. Ο χρόνος είναι μια δεύτερη. Και εδώ υπάρχει πολύ βιβλίο μέσα, δηλαδή εδώ δεν ισχύει αυτό που είπα για τα υπόλοιπα, ότι η έμπνευση είναι εικαστική. Εδώ η έμπνευση ήταν από τα νεογαρμένα ύψη μέχρι πάρα πολλά διαβάσματα. Είμαι και λάτρης των αστυνομικών, το στρίψιμο της βίδας, του Χένρι Τζέιμς κτλ. Αλλά ούτε αυτά ενδιαφέρουν. Λοιπόν, το μότο του βιβλίου είναι τι είδους μοναξιά χρειάζεται ο ποιητής. Άσπρο, στο άσπρο του μυαλού του η σελίδα. Η ταβέρνα της Τζαμάικα. Το ξέρετε το έργο, η ταβέρνα της Τζαμάικα της Ντιμοριέ. Η ζωή μας έχει αλλάξει κάπως. Δεν μένουμε μέσα στην πόλη πια, αλλά στο δρόμο για τη θάλασσα. Τα βράδια μας απασχολούν οι διαδρομές του φεγγαριού, τα φτερουγίσματα στους λόφους και τα άλογα που κατεβαίνουν στο νερόλαγο. Αν τελικά αποφασίσεις να έρθεις, θα μου κρατάς τη νύχτα στην τροφιά τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο και οι μεντεσέδες τρίζουν στο σκοτάδι. Θα μάθεις να προσεύχεσαι με δύναμη και απελπισία και το παράξενο αυτό συνέστημα θα συνδυάζεται με τις σκληρές γραμμές της φύσης. Να φέρεις λίγα ρούχα και βιβλία. Κρατούν αλλιώς εδώ τα ίδια. Και μην ξεχάσεις τα κατάλληλα παπούτσια, γιατί ο βάλτος είναι πίσω από το σπίτι και το χειμώνα έχουμε πολλές βροχές. Σ' αφήνω τώρα να προσέχεις και σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Σε σκέφτομαι στον καναπέ εκείνον πλάι στο παράθυρο να σκέφτεσαι το χρόνο και τα σώματα όταν γυρνούν. Όλα αυτά είναι της φαντασίας πράγματα. Εδώ δεν έχουμε παρά μια δυνατή και καθαρή αιωνιότητα που δεν κουράζει, αλλά μερικές φορές πονούν τα μάτια σου. Να κλείσω τώρα το παράθυρο. Σηκώθηκε ξανά αέρας. Ο εχθρός του ποιητή. Νομίζω είναι ένα βιβλίο του Γιώργου Πεθυνόμα. Έχω βάλει αγγίλες σαν τίτλους που δηλώνουν ότι ο τίτλος δεν είναι δικό μου. Δικός μου. Κατεβαίνω συχνά, γελάω ξαφνικά χωρίς να το θέλω. Πάντα γελάω.
Μπαίνω αριστερά στην άδεια κουζίνα, ανοίγω το τετράφυλλο παράθυρο προς την ανατολή, κάθομαι στο τραπέζι με τα σκόρπια μήλα, ξεχνιέμαι μονάχη. Μονάχη χαίρομαι τις ώρες της αυγής. Σε τόπο ξερό απλώνω τον κήπο μου, έως ότου γεμίσει το στόμα μου γέλιο. Για παράδειγμα, αν κάποιος με ρωτήσει τι ακριβώς εννοώ με αυτό το βήμα, δεν μπορώ να απαντήσω. Και κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επικαιρότητα και για οτιδήποτε, που γίνεται πάλι και ξανά και πάλι. Λοιπόν, το στρέψιμο της βίδας και αυτό από μυθιστόρημα του. Αν είναι εκεί και περιμένουν, δεν θα πεθάνει τίποτα ποτέ. Γι' αυτό μην πας, μην ξανανοίξεις τα κλειστά δωμάτια, γιατί παρόλο που τελείωσε, θα είναι εκεί και θα παραμονεύουν, θα πνίγονται στο γέλιο μέσα στη τζαγέρα ή θα κουνιούνται ρυθμικά μέσα στη σκάφη. Α, ναι. Σε μια κλειστερή εποχή, η φαντασία θα αποδειχθεί ανθεκτικότερη. Μπούκλες, προτεταμένα δάχτυλα και μορφασμοί, αυρά χεράκια και άσεμνες νεξούλες θα σε εξωθήσουν στην αναπαράσταση της φρίκης και θα σε ταπεινώσουν με την έσχατη ταπείνωση. Α, ναι, α, ναι. Πάνω σε ροδαλά ανάκλυντρα, πίσω από άδωρες κουρτίνες και μέσα σε μια ήπια, διεστραμμένη αναπνοή, μα απίστευτη αδαιμονία θα σε περιμένουν. Γι' αυτό, παρόλο που τελείωσε, και εσύ ποτέ ξανά δεν βρέθηκες εκεί, μην πας, γιατί ό,τι ήταν, θα ξανασυμβεί. Σάρναθ. Αναγραμματισμός τίτλου βιβλίου. Είχα υπόψη μου την Ελλάδα όταν το έγραφα. Το βιβλίο είχε γραφτεί το 90. Να τώρα πώς έχει. Αυτή λοιπόν είναι η γη της Σάρναθ. Εδώ είδαν τη μέρα αδιφάγα όνειρα και ασύστολες γορφές και εδώ ασπρίζουν τώρα ξεχασμένα κόκαλα που κάποτε η σάρκα τους τραγούδησε με δυνατή φωνή. Εκείνες οι πλαγιές κατέβαιναν καλύσφαιρες στη θάλασσα και αμαθησούσες σιόντουσαν βαθύσκιωτα τα δάση, φαντάσου δάση, από σάνταμο και αλόι. Εδώ φτερούγιζαν απάνεμα πουλιά και εδώ κελάριζε ο ποταμός που ο βυθός του ρόδισε κοράλι. Δες που κρατούν οι δρόμοι κάτι από τη φυσική τους αργολιά. Περπάτησε τις αίθουσες στα υπερώα, τις στοές, το κράτημα του πέλματος στο μάρμαρο. Μείνε, ώσπου να ακούσεις την γλυκιά διέγερση του ανέμου και μύρισε την καλοτάξη δίτια και το φορτίο της μπαχαρικά με τα ξωτό και τη χρεμπάρι. Κοίταξε πόσο απαλά πυκνώνουν όλα στον ορίζοντα, ξανθά και μοφ και πράσινα και μπλε. Θυμήσου λέξεις που το φως της έσβησε, θυμήσου τα ονόματα εκείνων που περνούσαν και σου μίλαγαν, ακούμπησε ρούχα λινά που γδύθηκαν φιλί και γάλι, για πιο εδώ. Σήκωσε τα καλάθια με τα σίκα και τις φράουλες. Πιες λίγο από αυτό το ήμερο κρασί, κρασί της Σάρναθ που αρμένει σε καιρούς χωρίς το φόβο του θανάτου από άσπρο κύμα ή σαστισμένο κόκκινο ουρανό, άμυρη και τρισάμυρη αυτή, η όμορφη, η γεννημένη λαυκοπράσινη, να πλέει τώρα σαν χαρτί, σαν μάτι άβουλο,
Ο έλα πιο κοντά να δει, ο έλα πιο κοντά να δεις την ψύχα της ψυχής της μαύρη. Και το τελευταίο από το βιβλίο είναι ο επίλογος του ποιητή. Γελάω όταν το ξαναδιαβάζω αυτό το θέμα. Μόνοι μου γελάω. Να, θα πάμε. Άτε του. Επίλογος του ποιητή. Δεν έχει άνθη. Δεν κοιμάται όταν ονειρεύεται. Δεν έχει αγάπη. Κάνει. Και να δεις, σηκώνεται ο άνεμος προς το βορρά. Κανείς δεν λέει το όνομά του. Δεν μένει τίποτα από τη σκιά του. Πίσω από το γεφυράκι με τις κερασιές. Δεν έχει λύπη για το ασημένιο γυμονό, για τα μικρά προσεκτικά μου βήματα, και εγώ τα εσού καλά θα κάνω να γυρίσω σπίτι. Λοιπόν, η τελευταία συλλογή είναι μικρή τεχνική, στις εκδόσεις Πατάκη, άλλαξα εκδότη εντωμεταξύ, έχω αλλάξει πάρα πολλούς εκδότες. Εδώ είναι φανερή η παρουσία της ζωγραφικής και της εμπλοκής της ζωγραφικής στην ποιησή μου, γιατί οι τίτλοι είναι κατά βάση βαλμένοι στο τέλος του ποίηματος, δηλαδή είναι η τεχνοτροπία που φαντάζομαι ότι αν το περιεχόμενο εικονιζόταν του ποίηματος θα ήταν ψυχρός μάντο, ας πούμε, όταν λέω. Ενώ από ψυχρός μάντο έχει φτιαχτεί αυτό το ποίημα. Ή όταν λέω πρόβλασμα με πυλό, ανάλογα. Λοιπόν, δύο ποιηματάκια. Εδώ τα ποιήματα μικραίνουν. Μικραίνουν πολύ. Σπατάλησε μια ολόκληρη όμορφη μέρα, κοιτάζοντάς την. Τι άλλο να έκανε. Μια πέτρινη γέφυρα, το μικρό του σπίτι και αυτός καθισμένος στο μικρό του γραφείο. Ξύλινη πόρτα, σπασμένα χρώματα. Λίγο πιο πέρα το κανάλι, περνάει κόσμος από την πέτρινη γέφυρα, ένα κάρο με γέρικα άλογα, μια γυναίκα με μωρό στην πλάτη. Φτελιές δεξιά, λόφι με θάμνους, δυο μεγάλα δέντρα, σταγόνες κόκκινες στο χώμα. Πάνω από τη γέφυρα και το κανάλι, πάνω από το σπίτι, πάνω από τη γυναίκα και τα άλογα, ένας ασημόμπριζος ουρανός. Αχνιστό, βαρύ, κίτρινο, μεσημέρι. Σχεδίασμα με πένα και μολύβι, σπιτάκι πλάι στο κανάλι. Ημέρα εκτεφλωτική, ο ήλιος, η σκιά της και μέσα μου δεν έχω τίποτα. Αλόκοτη που είναι η ζωή στους θερμούς βάρτους και ο χρόνος που ενώ δείχνει τούτο κάνει εκείνο, ο ύπνος και η ρόδα του, ο θάνατος και το λουστρίνι του. Χωρίς κανένα κόπο ανθίζουνε τα αμύγδαλα. Να το φυλάξεις το παιδί, αλλιώς θα ζήσει. Ευχαριστώ πολύ.